Η δευτερολογία σας απέδειξε όχι μόνο ότι δεν έχετε προτάσεις, αλλά και ότι δεν γνωρίζετε καλά και τα ζητήματα στα οποία ρωτάτε. Εγώ δεν θα απαντήσω χαρτολογώντας, με υφιολογήματα, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω επί της ουσίας όχι σε εσάς, αλλά στο κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό, διότι αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ένα κέριο θέμα εθνικής ευθύνης, το οποίο δεν χωρά ούτε πλακίτσα, ούτε υφιολογήματα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Στο θέμα των προσφυγικών ροών, της προσφυγικής κρίσης, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που υπερβαίνει τις δυνατότητες της Ευρώπης, όχι μιας μικρής χώρας που βρίσκεται σε κρίση, σε οικονομική κρίση. Και το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και αν θα υπάρχει ένα επίπεδο ουσιαστικής πολιτικής συνεννόησης, εθνικής συνεννόησης, είναι κρίσιμο θέμα. Κρίσιμο θέμα. Θέλω λοιπόν να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Μας εγκαλείται, λέει, γιατί δεν κερδίσαμε κάτι από αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν μπήκαμε κι εμείς στο παζάρι, όπως πολύ σωστά λέτε κάνει η Τουρκία και διεκδικεί κάποια δισεκατομμύρια. Γιατί τα διεκδικεί? Για να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει ως χώρα που διεκδικεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίζει τα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να ενταχθεί. Να μπούμε λοιπόν και εμείς στο παζάρι και να πούμε στους Ευρωπαίους εταίρους: κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν μας δώσετε κι εσείς κάτι παραπάνω όπως τώρα ζητάει η Τουρκία, εμείς θα αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους να πνίγονται, θα τους αφήνουμε χωρίς ένα πιάτο φαΐ, χωρίς βοήθεια, και θα σας απειλήσουμε και από πάνω ότι θα τους μεταφέρουμε με δικά μας έξοδα κρυφά νύχτα να περάσουν τα σύνορά σας. Αυτό θα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα κάνουμε. Αφού λοιπόν δεν είπατε αυτό το πράγμα, ήσυχα, να συνοηθούμε στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι δεν πρόκειται, κύριε Κουμουτσάκο, για λάθρο μετανάστες και λυπάμαι πάρα πολύ, δεν περίμενα από εσάς να υιοθετήσετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και μάλιστα κάνοντας κάποιες λεκτικές ακροβασίες. Διότι μέσα από την κατάχρηση του γλωσσικού προσδιορισμού, αν συνεχίσουμε αυτή τη λογική και θα πούμε ότι όποιος λαθρέα έρχεται είναι λαθρέος άνθρωπος, θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και την άποψη ότι όσοι δεν έχουν το ίδιο χρώμα με μας είναι άνθρωποι μιας δεύτερης κατηγορίας. Δεν το αποδίδω σε εσάς. Λέω όμως ότι χρειάζεται προσοχή. Και χρειάζεται προσοχή, διότι σε μια κοινωνία η οποία έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια μια οξύτατη πίεση οικονομική και την έχει οδηγήσει σε κοινωνική συμπίεση, ξέρετε πόσο εύκολο είναι να υιοθετήσει την αντίληψη ότι αυτός που φταίει για την ανεργία είναι ο ξένος που βρίσκεται στη χώρα μας? Και μάλιστα ορισμένες φωνές τέτοιες δεν έρχονται μονάχα από τα ακραία πάνω δεξιά έδρανα της Βουλής, αλλά έρχονται δυστυχώς και από την παράταξή σας, ίσως και από άλλες παρατάξεις, ότι η χώρα, λέει, έχει όσους ανέργους, όσοι είναι και οι μετανάστες που βρίσκονται εδώ. Δεν ευθύνεται λοιπόν η κοινωνική και η οικονομική πολιτική, αλλά ευθύνονται οι άνθρωποι που έρχονται εδώ. Ξέρετε ποιες δουλειές πιάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πιάνουν δουλειές που κανένας Έλληνας, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν καταδέχεται να αναλάβει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι απέναντι σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα πρέπει να διεκδικήσουμε παγκόσμια και ευρωπαϊκή λύση. Χωρίς να μπαίνουμε στον πειρασμό του λαϊκισμού προκειμένου να διεκδικήσουμε την ψηφοθυρία, έναν λαϊκισμό ο οποίος αναδεικνύει μυσαλόδοξες και ρατσιστικές αντιλήψεις, και μετά να μην αναρωτιόμαστε γιατί η Χρυσή Αυγή έχει φτάσει στο 7%. Θέλω λοιπόν να έρθω στα κρίσιμα θέματα. Τουρκία. Η σχέση βίζα, είπατε. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της βίζας πρωτίστως θα έπρεπε να απασχολεί την ίδια τη Γερμανία. Διότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 3 εκατομμύρια τουρκικής καταγωγής Γερμανούς πολίτες. Η απελευθέρωση της βίζας είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει άλλα 3 εκατομμύρια και παραπάνω τους συγγενείς τους να τους επισκεφθούν με απόλυτη ελευθερία και ενδεχομένως η μισή από αυτούς να διαμείνουν, να μην γυρίσουν ποτέ πίσω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ
πρέπει να διαχειριστούμε προβλήματα με οξυδέρκεια και να δούμε ποιο είναι το συμφέρον της χώρας του την ώρα. Άλλοι έχουν περισσότερες ενδιασμούς και αναστολές του να προχωρήσουν με γενναία βήματα μια πολιτική συνεννόησης και στήριξης της Τουρκίας σε μια προοπτική ενταξιακή. Και να σας πω και κάτι. Δεν έχω την αίσθηση ότι καμία πολιτική δύναμη, τουλάχιστον όχι καμία πολιτική δύναμη, αυτές που κυβερνούσαν τον τόπο, τα κόμματα που βρέθηκαν στην εξουσία, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, δεν ήταν ποτέ αντίθετα στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Με την προϋπόθεση όμως ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, τις κανόνες εκείνους που ορίζει η ενταξιακή διαδικασία. Άρα λοιπόν, απέναντι στην προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει εμείς να είμαστε οι φτωχοί και φοβισμένοι συγγενείς, αλλά να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα διεκδικούμε, ναι, να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά η Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στον εκδημοκρατισμό, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις απέναντι στο διεθνές δίκαιο, ώστε να σταματήσει, να τερματιστεί επιτέλους η παράνομη κατοχή του βόρειου μέρους της Κύπρου εδώ και 40 χρόνια. Αυτή είναι μια στάση εθνικής ευθύνης απέναντι στο ζήτημα αυτό. Και η ελληνική κυβέρνηση προτείνεται να αναλάβει πρωτοβουλίες. Δεν έχουμε σκοπό να αφήσουμε εμείς την κυρία Μέρκελ να διαπραγματεύεται από μέρους της Ευρώπης με την Τουρκία. Εμείς είμαστε οι Ευρωπαίοι γείτονες της Τουρκίας και εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες στη διαδικασία του αναγκαίου διαλόγου με την Τουρκία. Έρχομαι στο θέμα των κοινών περιπολιών. Γιατί το ξαναθέτεται? Αφού έχει λυθεί το ζήτημα αυτό. Με όλους τους τρόπους το αναδείξαμε, τόσο με δικές μου δηλώσεις όσο και με δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, και βλέπετε πλέον ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μετά τις πρώτες λεκτικές αστοχίες επανέρχονται σε μια λογική που λέει συντονισμένες περιπολίες, δεν μιλούν για κοινές περιπολίες. Και να σας πω και κάτι. Το ακράδαντο επιχείρημα στο θέμα αυτό από την πλευρά μας δεν αφορά μόνο τις παράλογες διεκδικήσεις και απαιτήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, αλλά και το γεγονός ότι κοινές περιπολίες μαζί με τη Frontex στα ελληνικά, δηλαδή στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, είναι απολύτως αναποτελεσματικές. Δεν είναι καθόλου αναγκαίες. Ακριβώς διότι όλοι γνωρίζουν ότι στα ελληνικά, δηλαδή στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, το μόνο που μπορεί να κάνουν είτε οι δυνάμεις της ελληνικής ακτοφυλακής, είτε η Frontex, είτε κι αν περιπολούμε από κοινού, που δεν θα το επιτρέπαμε ποτέ εμείς αυτό, με τουρκικές ακτεωρούς, θα ήταν η διάσωση. Διότι αυτό μας ορίζει το διεθνές δίκαιο. Στις ακτές όμως της Τουρκίας, εκεί από όπου ξεκινάνε οι βάρκες, αυτά τα σαπιοκάραβα των διακινητών, που έχουν στόχο να τους περάσουν απέναντι, να τρυπήσουν τις βάρκες και να τους αφήσουν να πνίγονται αυτούς τους ανθρώπους, εκεί στις ακτές, στα 100, στα 200, στα 500 μέτρα, εκεί μπορεί να γίνει ουσιαστική περιπολή. Μας είπατε λοιπόν τι πήραμε. Εγώ θα σας πω ότι όλα αυτά τα οποία θέσατε, και το ζήτημα των hot spot στην Τουρκία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στις περιοχές εκείνες που αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιες προσφυγικές ροές, και το ζήτημα της συμφωνίας επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όχι Ελλάδας Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που προφανώς θα συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα, και στο ζήτημα της αποτελεσματικής περιπολίας στις τουρκικές ακτές και καταπολέμησης όχι των προσφύγων, των διακινητών αυτών των ανθρώπων που εμπορεύονται ανθρώπινες ψυχές. Και τα τρία αυτά ζητήματα είναι στην κορυφή της ατζέντας, της διαπραγμάτευσης που τούτη την ώρα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Τουρκία. Μια διαπραγμάτευση στην οποία εμείς θέλουμε να συμμετάσχουμε ενεργά, όπως σας είπα πιο πριν. Θέλω όμως μια παρατήρηση σε αυτό. Λέτε διαρκώς τι πήρατε και τι πήρατε. Τι πήρατε, τι πήρατε. Ακούστε, κύριε Κουμουτσάκο. Και θέλω σε αυτό το θέμα να είμαι απόλυτα σαφής. Πόσο αλήθεια εσείς κοστολογείτε μια ανθρώπινη ζωή? Πόσο κοστολογείτε ένα παιδί, ένα παιδάκι 5 χρονών που πνίγεται στις θάλασσες του Αιγαίου και εμείς πρέπει να πάρουμε για να το σώσουμε? Πόσο κοστολογείτε ένα πιάτο φαΐ, μια αγκαλιά ανθρώπινη, μια κουβέρτα για να ζεστάνει αυτά τα παιδιά? Ακούστε, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Απευθύνομαι στους Ευρωπαίους εταίρους, απευθύνομαι σε αυτούς που κουνάνε το δάχτυλο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση. Ο ελληνικός λαός είναι ένας φτωχός λαός
αλλά πλούσιο σε αξίες και σε ανθρωπιά. Δεν διεκδικούμε λοιπόν ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ για να κάνουμε το καθήκον μας, το ανθρώπινο καθήκον μας, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που πεθαίνουν στην αυλή μας. Όποιος από εμάς εδώ είχε ανθρώπους που πέθαιναν στην αυλή του, θα διεκδικούσε να τους δώσει ένα πιάτο φαΐ και να τους σώσει. Μακριά λοιπόν από εμάς οι λογικές εκείνες που θέλουν να κοστολογήσουν την ανθρωπιά. Και απευθύνομαι όχι σε εσάς, αλλά απέναντι σε αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο. Η Ελλάδα διδάσκει ανθρωπιά, η Ελλάδα τούτη την κρίσιμη ώρα διδάσκει στους Ευρωπαίους εταίρους ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης. Αυτό που δείχνει η Μυτιλίνη. Και όχι το πρόσωπο εκείνο. Το πρόσωπο εκείνο στα σύνορα της Ουγγαρίας, όπου κάποιοι βάζουν τρικλοποδιές σε πρόσφυγες που κουβαλάνε μωρά παιδιά προκειμένου να τους φωτογραφίσουν. Και θέλω σε αυτή τη στάση, τη στάση της εθνικής ευθύνης, να είμαστε όλοι μαζί απέναντι σε κάποιους που με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να λιδωρήσουν την Ελλάδα για τον τρόπο που αγωνίζεται για να υπερασπιστεί αξίες σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα, για τον τόπο και τον λαό μας. Αλλά θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση με το κεφάλι ψηλά και περήφανα, όπως μας αξίζει ως Έλληνες. Γιατί αυτές είναι οι ελληνικές αξίες. Όχι αυτές της μυσαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού που επιδεικνύουν οι ακραίες πτέρυγες της Βουλής και που πολλές φορές δυστυχώς υιοθετούν και κάποιοι από την παράταξή σας.